Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Για άλλη μια Τρίτη είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε παρέα. Το απόψινό θέμα της εκπομπής είναι πολιτικό και η σημερινή εκπομπή θα χωριστεί σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα συζητήσουμε τον πολιτικό λαϊκισμό και στο δεύτερο μέρος τον ευρωσκεπτικισμό. Και πιστεύω ότι δεν υπάρχει πιο ενδεδειγμένος στο να μας μιλήσει για αυτά τα δύο θέματα από τον προσκεκλημένο που έχουμε σήμερα στην εκπομπή. Σας παρουσιάζω λοιπόν τον καλεσμένο που έχουμε, είναι ο Δημήτρης Οξενάκης, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης και έχει υπάρξει κατά το παρελθόν και καθηγητής μου. Κύριε Ξενάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κοσμαδάκη. Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι μαζί σας. Καλή επιτυχία και στην εκπομπή και στο κανάλι βεβαίως. Και χαίρομαι και διπλά γιατί ίσως είναι η μόνη φορά που θα βγω έτσι σε εκπομπή και δεν χρειάζεται να μαλώσω. Έτσι. Δεν χρειάζεται να συγκρουστώ με κάποια λαϊκιστική φωνή, μιας και είναι αυτό το θέμα μας, οι οποίες κατακλείζουν έτσι, σε γενικές γραμμές και τα μέσα ενημέρωσης και γενικότερα έτσι, το δημόσιο λόγο. Χαίρομαι λοιπόν διπλά. Κύριε Ξενάκη, πραγματικά σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και θα ήθελα να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Αλλά πρώτα θα ήθελα ένα σχολιασμό σας, επειδή μας το υπαγορεύουν οι συγκυρίες, σχετικά με το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Τι παρατηρούμε αυτή τη στιγμή ότι συμβαίνει στην Τουρκία. Όλοι παρακολουθούμε και ακούμε ένα τριήμερο εθνικιστικό παραλήρημα που προέρχονται από τα χείλη του Τούρκου Σουλτάνου, τα Ταγίπ Ερντογάν. Ουσιαστικά κλιμακώνει τους εθνικιστικούς τόνους ο Τούρκος Σουλτάνος. Συγκεκριμένα, το Σάββατο έστειλε ένα προκλητικό εθνικιστικό μήνυμα στην πόλη της Σμύρνης, μια πόλη που έχει ένα ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος για εμάς τους Έλληνες, όπου μεταξύ άλλων είχε αποδέκτη και την Κρήτη. Λέει συγκεκριμένα ο Τούρκος Σουλτάνος στην ομιλία του, «Σμύρνη, εσύ επούλωσες τις πληγές πολλών βαλκανικών πόλεων, όπως της Θεσσαλονίκης, Κρήτης, των Σκοπίων, του Κωσόβου, της Βάρνης». Ωστόσο όμως, οι προκλητικές αυτές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου δεν σταμάτησαν εκεί. Ο ίδιος μίλησε για γιαούριδες που θα φύγουν σε φέρετρα όσοι απειλήσουν την Ισταμπούλ, ενώ βάφτισε την Κωνσταντινούπολη, μια άλλη πόλη με συναισθηματικό βάρος για εμάς τους Έλληνες, τη βάφτισε Ισλαμπόλ, δηλαδή πόλη του Ισλάμ. Αλήθεια κύριε Ξενάκη, αυτή η εθνικιστική ρητορική, όπως ακούγεται από τα επίσημα χείλη του Τούρκου Προέδρου, πού προσανατολίζεται? Ναι. Καταρχήν δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τούρκος Πρόεδρος έτσι, μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου τύπου δηλώσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που εκφράζεται και με χυδαίο θα έλεγα τρόπο για αυτά τα θέματα. Απλώς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι είναι και εκεί σε μια προεκλογική περίοδο. Και το λέω αυτό γιατί συνδέεται κατά κάποιο τρόπο και με το ευρύτερο θέμα της σημερινής εκπομπής, τον λαϊκισμό. Ο Τούρκος Πρόεδρος βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Αυτή την ομιλία την έκανε όντως στη Σμύρνη παρουσία του Προέδρου των Γκρίζων Λύκων, του Εθνικιστικού Κόμματος δηλαδή, του κ. Μπαχτσελή. Και για όποιον έχει έτσι μια εικόνα συνολική του πολιτικού συστήματος και των πολιτικών δυνάμεων της Τουρκίας, οι εθνικιστικές κορώνες είναι καθημερινότητα. Και μάλιστα θα έλεγε κανείς ότι γίνεται ένας διαγωνισμός μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων στην Τουρκία, ποιος θα αμφισβητήσει έτσι, ακόμη περισσότερο παλιότερες συμφωνίες όπως η Συμφωνία της Λοζάνης ή ευρύτερα να θέσει ζητήματα για το Αιγαίο, για τα σύνορα με την Ελλάδα και όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά αυτό έτσι μας αφορά ιδιαίτερα. Θέλω να πω ότι σε αυτή την ομιλία, στην οποία έτσι, έθεσε κάποια ζητήματα τα οποία προφανώς έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία, όπως και αυτό το όνομα της Κωνσταντινούπολης, δεν το έκανε τυχαία. Το έκανε και με αποδέκτη όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά κυρίως το Ισραήλ, όπου είχαμε την περασμένη εβδομάδα δηλώσεις του Ισραηλινού Προέδρου και του γιου μάλιστα του κυρίου Νετανιάχου, όπου είπε ότι η Κωνσταντινούπολη δεν λέγεται Ισταμπούλ, που είναι το διεθνές όνομα, εν πάση περιπτώσει, αλλά λέγεται Κωνσταντινούπολη. Οπότε μπορώ να καταλάβω και γιατί έκανε αυτόν τον νεολογισμό, την παράφραση δηλαδή, για την Κωνσταντινούπολη, ονομάζοντας την Ισταμπόλ. Πέρα όμως, έτσι, από το, αυτό καθ' αυτό το επικοινωνιακό, ας το πω έτσι,
κομμάτι που αφορά το πώς απευθύνεται στο εκλογικό κοινό. Να υπενθυμίσω ότι 31 Μαρτίου είναι οι δημοτικές εκλογές. Οι δημοτικές εκλογές της Τουρκίας. Στην Τουρκία, έτσι. Πέρα από αυτό υπάρχουν και ανοιχτά ζητήματα, τα οποία βεβαίως αφορούν και εμάς ιδιαιτέρως εδώ στην Κρήτη, που είναι βεβαίως τα ενεργειακά, στα οποία αμφισβητεί η Τουρκία έτσι, το ζήτημα του μέχρι που φτάνουν τα χωρικά ύδατα της χώρας, ποια είναι η ΑΟΣ, η αποκλειστική οικονομική ζώνη και μέχρι που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε εμείς και η Τουρκία. Ο κίνδυνος από την Τουρκία, όπως έχω επανειλημμένο τονίσει, είναι ίσως ο πλέον υπαρκτός κίνδυνος που έχουμε ως απειλή από τα εξωτερικά μας σύνορα και προφανώς έτσι και όλη η εξωτερική πολιτική της χώρας έχει δομηθεί τουλάχιστον στην περίοδο της μεταπολίτευσης, μετά δηλαδή το Κυπριακό, πάνω σε αυτών των εξανατολών εχθρών, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Άρα κάπου βλέπουμε από τη μία πλευρά την επικοινωνιακή διάσταση έτσι, αυτών των εθνικιστικών κορώνων που ακούσαμε από τον κύριο Ερντογάν. Βεβαίως έθεσε και κάποια ζητήματα, θα αναφερθώ σε αμέσως μετά, αλλά από την άλλη υπάρχουν έτσι και ανοιχτά σοβαρά ζητήματα τα οποία πρέπει να δούμε μετά την αξιολόγηση της γαλάζιας πατρίδας, της μεγάλης άσκησης που έκαναν έτσι, οι Τούρκοι. Όμως είπε και μία λέξη για την οποία έχει γίνει και πολύς λόγος στην Ελλάδα και συνδέεται κατά κάποιο τρόπο και με το ζήτημα του λαϊκισμού. Μίλησε για τους Έλληνες, τους γιαούρδες, εν πάση περιπτώσει, όπως μας είπε, που τους πετάξαμε στη θάλασσα. Και θέλω να θυμίσω... Και οι οποίοι θα φύγουν σε φέρετρα, έτσι. Μια λέξη η οποία δείχνει μένος. Αυτό θέλει να ακούσει το κοινό του. Έτσι. Και πιστέψτε με, υπάρχουν και στην Ελλάδα αντίστοιχες ομάδες πληθυσμιακές οι οποίες τέτοια θέλουν να ακούνε και κάποιοι το κάνουν. Έτσι. Να μην αναφερθώ εξ αρχής σε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους που το κάνουν, αλλά κυρίως να πω ότι υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για το τι έγινε στη Σμύρνη και είναι και ένα από τα θέματα τα οποία έχουν διχάσει τον ελληνικό λαό. Για το αν τελικά ήταν συνωστισμός ή αν τελικά μας πέταξαν στη θάλασσα όπως επιβεβαίωσε ο Τούρκος πρόεδρος. Ακριβώς. Και μια δεύτερη και τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε αυτό σχετικά με τον Ερντογάν είναι το εξής ερώτημα τίθεται. Οι Έλληνες πρέπει να φοβούνται ένα θερμό επεισόδιο με την έννοια πως τα τελευταία χρόνια αυτό που ουσιαστικά παρατηρούμε είναι πως η Τουρκία εφαρμόζει μια επιθετική εξωτερική πολιτική. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται στο ζενίθ και κορύφωση του δράματος των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Μην ξεχνάμε ότι ήταν η σύλληψη των δύο αξιωματικών στην περιοχή του Εύρου. Πρέπει να φοβούνται οι Έλληνες ένα θερμό επεισόδιο εν όψη των δημοτικών εκλογών που θα συμβούν στην Τουρκία τον επόμενο μήνα. Πάντα είναι ανοιχτό, δεδομένου ότι υπάρχουν συνεχείς παραβιάσεις από την πλευρά της Τουρκίας και ανταποδίδουμε κι εμείς. Υπάρχουν αερομαχίες, υπάρχουν παραβιάσεις και του θαλάσσιου χώρου. Πάντα είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποιο ατύχημα, αλλά πραγματικό ατύχημα, έτσι, όχι σκηνοθετημένο ατύχημα. Έχω την εντύπωση ότι δεν συμφέρει, πέραν από τις ρητορικές κορώνες, αυτή τη στιγμή να συμβεί σε καμία από τις δύο χώρες κάτι περισσότερο έτσι, θερμό από αυτά τα οποία μας έχουν συνηθίσει, γιατί κακά τα ψέματα, η κορύφωση ενδεχομένως το πιο πρόσφατο να ήταν η σύλληψη των δύο και βεβαίως η απελευθέρωσή τους στη συνέχεια των δύο Ελλήνων στρατιωτικών πέρσι νομίζω τέτοια εποχή, αλλά είχαμε πολύ πιο σημαντικά επεισόδια στο παρελθόν με τα οποία, όπως τα Ήμια για παράδειγμα, η Τουρκία επιχειρεί εδώ και αρκετά χρόνια να γκριζάρει, όπως λέμε, στις διεθνείς σχέσεις την περιοχή αυτή για την οποία ενδιαφέρεται, κυρίως για τους ενεργειακούς πόρους, στο Αιγαίο δηλαδή και στην Ανατολική Μεσόγειο από την πλευρά του Καστελόριζου και από την Κύπρο. Αλλά να φοβόμαστε αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος πέραν έτσι, από τους παραδοσιακούς λόγους για τους οποίους έχουμε. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι τα νέα δεδομένα τα οποία έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια με την υπερενίσχυση των τουρκικών στρατιωτικών δομών και γενικότερα των ενόπλων δυνάμεων και στην ξηρά, αλλά κυρίως στη θάλασσα, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει η ελληνική ηγεσία να εξετάσει
με πολύ προσεκτικό μάτι, διότι άκουσα και από τη δική μας πλευρά πολλές κορώνες, αμφισβητώντας αυτή την τεράστια άσκηση που έκανε η Τουρκία, τη γαλάζια πατρίδα, θεωρώντας ότι κάποια πράγματα τα οποία θεωρούσαμε εμείς ότι είναι ατυχήματα ή ότι έγιναν κατά λάθος, είναι σενάρια παραπλάνησης, θέλω να πω, και αυτά τα γνωρίζουν πολύ καλά οι στρατιωτικοί οι οποίοι ασχολούνται. Επομένως, για να καθησυχάσουμε τον κόσμο που μας παρακολουθεί, να πούμε ότι οι προκλητικές δηλώσεις επομένως του Ερντογάν εντάσσονται σε ένα προεκλογικό πρόγραμμα του ίδιου και ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για ένα θερμό επεισόδιο. Αλλά ας πάμε τώρα στο απόψινό μας θέμα. Κύριε Ξενάκη, πιστεύω ακράδαντα πως κάθε αιώνας έχει μια συγκεκριμένη λέξη η οποία πολυφοριέται. Το 19ο αιώνα, που είχαμε τα εργατικά συνδικάτα, είχαμε τη βιομηχανική επανάσταση, εκεί υπήρχε η λέξη σοσιαλισμός. Τον 20ο αιώνα είχαμε τη λέξη φιλελευθερισμός. Σήμερα, στον 21ο αιώνα, εν έτη 2019, η λέξη που κυριαρχεί στο πολιτικό λεξιλόγιο είναι η λέξη λαϊκισμός. Τελικά, μπορείτε να μας δώσετε μια ενοιολόγηση. Τι είναι πολιτικός λαϊκισμός? Ναι. Ο λαϊκισμός είναι μια έννοια και μια πολιτική κατάσταση, να το πω έτσι, η οποία μας ταλαιπωρεί από την αρχαία Αθήνα, θέλω να σας πω έτσι. Πρώτοι λαϊκιστές μπορούμε να τρέξουμε στην αρχαία Αθήνα για να τους βρούμε. Άλλωστε είναι χαρακτηριστικό των δημοκρατιών. Είναι η δημαγωγή, δήμους και άγω, αυτοί που καθοδηγούν είναι το Δήμο, τη μάζα. Η δημαγωγή είναι οι προπαγανδιστές, επίσης, έτσι, μια εκδοχή του λαϊκισμού. Γενικά ο λαϊκισμός είναι μια, αν θέλετε, συμπεριφορά η οποία την συναντούμε στην πολιτική, στα μέσα ενημέρωσης, στην τέχνη ακόμη, η οποία, αν θέλετε, δίνει μια ιδιαίτερη έμφαση, μια υπερβολική έμφαση, η οποία δεν είναι αυθεντική, και εκεί είναι το πρόβλημα, σε ό,τι αφορά τις εξουσίες, έτσι, τις οποίες πρέπει να έχει ο λαός, και γενικότερα είναι μια στάση πολιτική η οποία χαϊδεύει αυτιά, όπως συνηθίζουμε να λέμε, εξαφανίζει τα ελαττώματα και πάντα ρίχνει, αν θέλετε, το βάρος της ευθύνης στον άλλο. Έτσι. Αυτό είναι ένα γενικό χαρακτηριστικό του λαϊκισμού, το οποίο απαντάται διαχρονικά ανά τους αιώνες και βεβαίως χαρακτηρίζει κυρίως έτσι, δημοκρατίες οι οποίες βρίσκονται όχι όριμες, αν και σε όριμες δημοκρατίες όπως και η Γαλλία μπορεί κάποιος να αναζητήσει ακριβώς κομμάτια λαϊκισμού, αλλά κομμάτια, όχι κυρίαρχο ρεύμα, διότι σε κάποιες χώρες και σε κάποια μέρη του πλανήτη ο λαϊκισμός έχει επικρατήσει και τα αποτελέσματα είναι πολλές φορές ορατά, άλλες φορές δεν είναι τόσο ορατά, αλλά έρχονται και γίνονται περισσότερο ορατά με την εξέλιξη των πραγμάτων. Είδη λαϊκισμού, μπορούμε να γνωρίσουμε κάποια είδη λαϊκισμού? Κοιτάξτε, γίνεται πάρα πολύ λόγος έτσι, για τον αριστερό λαϊκισμό πολλές φορές ή και για τον δεξιό λαϊκισμό. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει και κεντρός. Υπάρχει και κεντρός λαϊκισμός. Τα πάντα υπάρχουν. Ξέρετε, από οποιαδήποτε πλευρά μπορεί να λαϊκίσεις. Ξέρουμε για τον δεξιό λαϊκισμό ότι τρέφεται από το μίσος που έχει κάποιος απέναντι σε έναν άλλο έθνος, σε έναν άνθρωπο ο οποίος κατάγεται από ένα διαφορετικό έθνος. Ενώ ξέρουμε για τον αριστερό λαϊκισμό ότι είναι ο λαϊκισμός εκείνος ο οποίος τρέφεται από οικονομικές παραδοξότητες, από οικονομικές θεωρίες οι οποίες δεν ευσταθούν. Ο κεντρός λαϊκισμός. Κοιτάξτε, είναι το λεγόμενο ακραίο κέντρο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, το οποίο πολλές φορές στηρίζεται στην απόλυτη επικράτηση, στις απόλυτες ελευθερίες, που και αυτό, αν θέλετε, είναι προβληματικό για τις μεγάλες πλειοψηφίες. Δηλαδή, η απόλυτη ελευθερία μιας μικρής ομάδας δεν μπορεί να μην δημιουργεί προβλήματα έτσι σε αυτούς οι οποίοι είναι από την πλευρά της πλειοψηφίας. Θέλω να σας πω πάντως ότι ο λαϊκισμός, από όπου και αν προέρχεται, περιλαμβάνει μια εσκεμμένη ανηλικρίνεια. Και εκεί νομίζω ότι έγκυται το πρόβλημα, έγκυται δηλαδή κυρίως στο κομμάτι της δημαγωγίας, της κολακίας των αδυνάμων, όπου εκεί, αν θέλετε, δημιουργούνται και οι προϋποθέσεις των μεγάλων ανατροπών, όπως συνεχίζουμε να λέμε. Πάντως, ο λαϊκισμός είναι διαταξικός, θέλω να σας πω. Διαταξικός. Ναι, διαταξικός. Συναντάται σε όλες τις τάξεις, ανεξαρτήτου
μορφωτικού επίπεδου, οικονομικής κατάστασης. Εννοώ δηλαδή ότι δεν το συναντάς μόνο σε χαμηλών εισοδημάτων ανθρώπους, αλλά και στην οικονομική ελίτ πάρα πολλές φορές. Εγώ θα πάρω τη λέξη διαταξικός και θα το συνδέσω με τη φιλελεύθερη δημοκρατία, με τη δημοκρατία εν γέννη. Ποια είναι η σχέση της πάλης των τάξεων με τον λαϊκισμό και κατ' επέκταση, εάν υπάρχει κρίση στη φιλελεύθερη δημοκρατία? Ναι. Κοιτάξτε, ιστορικά η μεσαία τάξη ήταν αυτή η οποία μας οδήγησε στην εξέλιξη, αν θέλετε, της δημοκρατίας. Ήταν καλή δηλαδή για την εξάπλωση του δημοκρατικού μοντέλου. Η μεσαία τάξη και οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στη μεσαία τάξη είναι αυτοί οι οποίοι επιθυμούν τη διεύρυνση των δημοκρατικών διαδικασιών και τη συμμετοχή σε ανοιχτές κοινωνίες και διαδικασίες. Και εδώ ενδεχομένως μπορεί κάποιος να συνδέσει και αυτό το οποίο είπατε νωρίτερα για την, για την κρίση, δηλαδή το πώς αυτή και για τον 21ο αιώνα που είναι ο αιώνας του λαϊκισμού, νομίζω ότι συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την οικονομική κρίση την οποία διανύουμε παγκοσμίως και ειδικότερα έτσι στη χώρα μας με πολύ έντονο τρόπο, η οποία κρίση, ένα πολύ ξεκάθαρο αποτέλεσμα το οποίο έφερε, είναι η πίεση και η συρρήκνωση της μεσαίας τάξης, η οποία νιώθει ότι χάνονται τα δικαιώματά της, χάνεται αυτό το στάτους το κοινωνικό το οποίο είχε και αυτό αποτελεί μια καταστροφή. Με αυτήν τη λογική θέλω να πω ότι ο λαϊκισμός οθείται κυρίως από τη μεσαία τάξη. Από τη μεσαία τάξη. Από τη μεσαία τάξη. Όχι τόσο από την ελίτ, όσο ή από τις παραδοσιακά, αν θέλετε, χαμηλότερα εισοδήματα, τα οποία επιζητούν μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας απέναντι στην ελίτ, την οικονομική ελίτ της κάθε χώρας ή της Ευρώπης. Γιατί έχουμε και τον ευρωσκεπτικισμό στη συνέχεια να συζητήσουμε. Αλλά κυρίως από την δική της καταστροφή, όπως προκύπτει από τις οικονομικές εξελίξεις. Αυτή ήταν άλλωστε και οι λόγοι που οδήγησαν στην ανάδειξη ηγετών όπως ο Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, αλλά και πάρα πολύ έτσι ανά το πλανήτη βλέπουμε να εξαπλώνεται κατά κάποιο τρόπο το φαινόμενο Τραμπ διεθνώς. Έτσι, και κυρίως στην Ευρώπη που ξέρετε, αυτό είναι μας ανησυχεί. Πιστεύω και πιστεύω ότι δεν έχω μόνο εγώ την άποψη αυτή, αλλά πιστεύω ότι και ο μέσος πολίτης πιστεύει ότι το γεγονός ότι υπάρχουν τόσα λαϊκιστικά μορφώματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ότι έχουμε έναν Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος είναι ένας δημαγωγός, κακά τα ψέματα, έχει να κάνει με την οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2007-2008. Εκεί ουσιαστικά πιστεύω πως αυτή η κρίση δεν έχει φύγει ακόμα σε διεθνές επίπεδο. Και θεωρώ επίσης πως αυτή η κρίση έχει αφήσει ως πολιτικό αποτύπωμα τον πολιτικό λαϊκισμό. Τι πιστεύετε εσείς? Ναι. Κοιτάξτε, τώρα συζητάμε για μια αμφισβήτηση ουσιαστικά του καπιταλιστικού και του φιλελεύθερου καπιταλισμού, που είναι, αν θέλετε, το σύστημα το οποίο έχει επικρατήσει. Και με αυτό, βεβαίως, αλλά δεν είναι ένας ο καπιταλισμός. Μιλάμε έτσι για την πολιτική των κλειστών συνόρων, για τον προστατευτισμό, το οποίο για τις πολιτικές του προστατευτισμού που κάνουν αισθητή την παρουσία τους στο οικονομικό στερέωμα. Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι για να το βάλουμε και σε ένα πλαίσιο, νομίζω ότι αυτό το οποίο ονομάζουμε οικονομικός φιλελευθερισμός, ο οποίος έχει επικρατήσει ως ένα παγκόσμιο δόγμα, το οποίο ακολουθούν η πλειονότητα των κρατών του πλανήτη, με τη μία ή την άλλη μορφή, γιατί υπάρχει και ο ασιατικός καπιταλισμός, έτσι, ο οποίος είναι ακόμα πιο άγριος, όπως γνωρίζετε, από τον δυτικόστροφο καπιταλισμό, είναι ότι βρισκόμαστε σε μια ουσιαστικά μακρά περίοδο οικονομικής ανάπτυξης, που βεβαίως αυτή η ανάπτυξη δεν επιμερίζεται ισομερώς σε όλες τις χώρες και βεβαίως σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ταχύτητα των εξελίξεων μέσα από την οικονομική παγκοσμιοποίηση και νομίζω ότι εκεί έγκυται και ένα μεγάλο κομμάτι, αν θέλετε, των αντιδράσεων που οδηγούν στον λαϊκισμό, που αφορούν κυρίως τη μετανάστευση. Έτσι, η μετανάστευση είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο έχει οδηγήσει στην αύξηση των πληθυσμών, κυρίως ας πούμε των δυτικών χωρών, των χωρών ας πούμε της Ευρώπης, με πληθυσμούς οι οποίοι είναι άγνωστοι στους υπόλοιπους κατοίκους, στους παραδοσιακούς, να το πω έτσι, κατοίκους αυτών των χωρών. Και κάπου εκεί νομίζω ότι δημιουργούνται και τα αντανακλαστικά
τα λαϊκιστικά αντανακλαστικά σε διάφορες χώρες, όπου σου λένε, όπα, να κατεβάσουμε λίγο ταχύτητα, γιατί αυτές οι εξελίξεις κάπου μας ξεπερνούν. Κάπου δηλαδή χρειάζεται και ένας χρόνος προσαρμογής αυτών των πληθυσμών στις εξελίξεις τις οποίες φέρνει ο οικονομικός φιλελευθερισμός και η παγκοσμιοποιημένη πια οικονομία, αλλά και άλλα φαινόμενα τα οποία συνδέονται, έτσι, όπως και η τεχνολογική επανάσταση την οποία ζούμε με την πληροφορική επανάσταση στις μέρες μας. Πόσο απειλητικός είναι ο οικονομικός φιλελευθερισμός την ίδια στιγμή που ο πολιτικός φιλελευθερισμός χαίρει καθολικής εκτίμησης. Δηλαδή δεν υπάρχει, πιστεύω, πολίτης ο οποίος δεν θα εμνήσει την αστική δημοκρατία, το κοινοβουλευτικό σύστημα. Ο άκρατος οικονομικός φιλελευθερισμός έχει αποτελέσει αντικείμενο κριτικής και έχει αποτελέσει ως χώρο γέννηση του πολιτικού λαϊκισμού. Ναι, εγώ δεν θα τον έβλεπα ως απειλή, παρότι είμαι σίγουρος ότι ένα σημαντικό ποσοστό, γιατί ένα ποσοστό πολιτικών δυνάμεων από τα άκρα, ας πούμε, του πολιτικού μας συστήματος, δεν πιστεύει και τόσο πολύ στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δεν είναι οπαδοί, για να το πω έτσι απλά, της φιλελεύθερης δημοκρατίας ή οπαδοί της Χρυσής Αυγής, έτσι για να φέρω ένα παράδειγμα. Αλλού πηγαίνει η δουλειά, όπως λέμε, στην καθημιλουμένη με αυτούς. Δεν θα το έβλεπα ως απειλή. Θα το έβλεπα ως μια προβληματική η οποία δεν έχει ολοκληρώσει το μετασχηματισμό και τη μετάβασή της και σε αυτό το πλαίσιο έτσι δημιουργούνται πάρα πολλές διαφορετικές ερμηνείες για το τι πρέπει να γίνει και εκεί βεβαίως υπάρχει τεράστιος χώρος για την εντός εισαγωγικών θα το πω ρεαλιστική λύση που φέρνει έτσι ο λαϊκισμός με ένα εξαπλουστευμένο σχήμα, γιατί συνήθως αυτά χρησιμοποιούνται. Απλουστευμένα σχήματα με τα οποία εξηγούνται τα πάντα. Για όλα αυτά είναι οι άλλοι, για παράδειγμα. Φταίνε οι μετανάστες που μας πήραν τις δουλειές. Όχι ότι εμείς δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Έτσι. Χρειάζεται επομένως ένας επινοημένος εχθρός. Δηλαδή να υπάρξει μια πολιτική δύναμη ή ένα κοινωνικό κίνημα που να πει ότι να, αυτός είναι εχθρός του ίδιου του λαού. Αυτός είναι εχθρός των συμφερόντων της πλειοψηφίας. Όπου δεν υπάρχει, τον εφευρίσκουν. Έτσι. Δηλαδή, για κάποιους άλλωστε είναι πιο απλό. Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να δουν και τις ευκαιρίες πίσω, ας πούμε, από το μεγάλο κύμα μετανάστευσης ή και των προσφύγων που έρχονται στη χώρα μας. Υπάρχει όμως και μια μερίδα που τους βλέπει ως απειλή. Είτε γιατί θα αλλοιωθεί ο εθνικός μας ιστός, η ελληνικότητά μας, είτε γιατί μας επιβαρύνουν οικονομικά, έτσι, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν συνεισφέρει, ας πούμε, στο ελληνικό ΑΕΠ. Αυτό όμως, θέλω να πω, ότι είναι φυσιολογικό και συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου, δηλαδή να υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες γύρω από διαφορετικά πολιτικά φαινόμενα. Έτσι. Με αυτή την έννοια, δεν θα έλεγα ότι είναι απειλή αυτό, έτσι, για να συνδέσω και το προηγούμενο ερώτημά σας. Θα ήθελα τώρα να επικεντρωθούμε στα της Ελλάδας. Πιστεύω, επειδή μ' αρέσει να διαβάζω στον ελεύθερο μου χρόνο ελληνική ιστορία, πιστεύω πως από το 1830 που είχαμε τη Συμφωνία του Λονδίνου και ουσιαστικά αποκτήσαμε αυτό που ονομάζουμε εσωτερική και εξωτερική κυριαρχία, πιστεύω πως η χώρα μας ήταν δέσμια. Ήταν δέσμια, πως είχαμε κάποιες δυνάμεις οι οποίες ήταν συστημικές, να μιλήσουμε με σύγχρονους πολιτικούς όρους, και υπήρχαν και κάποιες άλλες πολιτικές δυνάμεις που ήταν αντισυστημικές, οι οποίες ήταν λαϊκίστικες. Θέλετε να πούμε τέλη του 19ου αιώνα, όπου εκεί είχαμε Χαρίλαο Τρικούπη, που ήταν ένας μεταρρυθμιστής, και από την άλλη είχαμε ένα Θεόδωρο Δηλιγιάννη, ο οποίος ήταν ένας ακραίος λαϊκιστής, και έλεγε ουσιαστικά ότι η Ελλάδα είναι μια αγροτική χώρα, ότι η Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποκτήσει μεταρρυθμιστική πνοή. Μπορείτε να μας πείτε σε γενικά πλαίσια, επειδή μας πιέζει λίγο χρόνος, τι συμβαίνει με το λαϊκισμό στην Ελλάδα? Κοίταξε, ο λαϊκισμός εξελίσσεται. Έτσι. Άλλος ο λαϊκισμός της αρχαίας Αθήνας, άλλος αυτός του Δηληγιάννη, έτσι, ίσως η χειρότερη ελληνική κυβέρνηση. Ίσως λέω, γιατί ναι, ακριβώς. Δεν είμαι σίγουρος τι έχουμε να δούμε ακόμη. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή συμβαίνει είναι ότι ο αριστερός versus δεξιός λαϊκισμός, αυτό το δίπολο, αν θέλετε,
έχει κατά κάποιο τρόπο μετασχηματιστεί στις μέρες μας. Στις μέρες μας νομίζω ότι ο λαϊκισμός και αν θέλετε το δίπολο της σύγκρουσης είναι μεταξύ των λεγόμενων συστημικών πολιτικών δυνάμεων, οι οποίες εκπροσωπούν κατά κάποιο τρόπο την ελίτ, και από την άλλη πλευρά των αντισυστημικών, εκείνων δηλαδή οι οποίοι θεωρούν ότι βρίσκονται έξω από το σύστημα, των περιθωριοποιημένων, εκείνων δηλαδή οι οποίοι είτε σε οικονομικούς είτε και σε κοινωνικούς όρους βρίσκονται έξω από τις διεργασίες του πολιτικού και οικονομικού συστήματος όπου βρίσκονται. Και το βάζω γενικά, όχι μόνο δηλαδή στη χώρα μας, αλλά αυτή είναι διεθνώς η τάση. Δηλαδή, μετά το μεγάλο μπαμ, μετά δηλαδή την πτώση του τείχους του Βερολίνου και την εξάπλωση της καπιταλιστικής οικονομίας παγκοσμίως, αλλά και του πολιτικού φιλελευθερισμού ως κυρίαρχο σύστημα πολιτικής οργάνωσης των χωρών, η σχέση αριστερός-δεξιός έχει, αν θέλετε, μετασχηματιστεί σε συστημικό-αντισυστημικό ριζοσπάστη, δηλαδή αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι μόνο μία ριζοσπαστική λύση μπορεί να, αν θέλετε, φέρει μια αλλαγή του συστήματος, ενός συστήματος που δεν τους περιλαμβάνει, ναι, για να μπορέσουν και εκείνοι έτσι να νιώσουν εντός των πολιτικών διεργασιών. Παρόλο όμως που ο λαϊκισμός δεν μιλάει με τη γλώσσα του ρεαλισμού και τη γλώσσα της αλήθειας, εν τούτης πουλάει, φέρνει ψήφους στα κόμματα εκείνα που τον προσδιορίζουν ως ιδεολογία τους. Εντός εισαγωγικών, έτσι, προφανώς. Γιατί ο λαϊκισμός, όπως είπατε και εσείς, είναι ένα ρητορικό τέχνασμα. Ναι, είναι ένα ρητορικό τέχνασμα, αλλά προσφέρει, αν θέλετε, όπως σας είπα και νωρίτερα, ρεαλιστικές λύσεις. Δηλαδή, ρεαλιστικές λύσεις με την έννοια ότι είναι εύκολο να εξηγήσει στον άλλο, δηλαδή ο πολιτικός ο οποίος χρησιμοποιεί έτσι, αυτόν τον λαϊκισμό για να κερδίσει, είναι εύκολο να στοχοποιήσει κάποιον. Είναι εύκολο βεβαίως στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, για να το συνδέσω και με την προηγούμενη ερώτησή σας για την Ελλάδα, που είναι προφανές έτσι, το τι έχει γίνει στη χώρα μας στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, όπου είδαμε την ανάδυση πάρα πολλών κομμάτων και, αν θέλετε, σχηματισμών, να το πω έτσι, οι οποίοι στηρίζονται ακριβώς στην κρίση που έφερε η παγκόσμια οικονομική κρίση στη χώρα μας, που είναι πολυεπίπεδη κρίση. Δεν είναι μόνο οικονομική κρίση, είναι και κρίση αξιών, είναι και κοινωνική κρίση και κυρίως είναι πολιτική κρίση, βλέποντας το πώς το σύστημα το πολιτικό της χώρας, της μεταπολίτευσης, έχει μετασχηματιστεί, έχει κατακερματιστεί. Έχουμε τη δημιουργία καινούριων πολιτικών σχηματισμών, αλλά και ακραίων πολιτικών σχηματισμών. Μην ξεχνάμε ότι η Χρυσή Αυγή με την κρίση γιγαντώθηκε. Προϋπήρχε, αλλά ήταν πολύ μικρή. Πιστεύετε πως θα μείνει για πολλά χρόνια η Χρυσή Αυγή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο? Αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Σίγουρα αλλά το αποφασίσει. Αλλά θα εξαρτηθεί και από το πώς θα λειτουργήσουν και οι συστημικές δυνάμεις, τα συστημικά πολιτικά κόμματα, πώς θα διαχειριστούν αυτή την κρίση. Το γεγονός ότι βλέπουμε ότι αυξάνονται οι ακραίες φωνές, και δεν είναι μόνο η Χρυσή Αυγή, έτσι, για να μην στοχοποιούμε ένα χώρο μόνο, έχει να κάνει και με το ότι έχουν αποτύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα μεγάλα κόμματα, έτσι, οι μεγάλες πολιτικές δυνάμεις που διαχειρίστηκαν τη χώρα αυτές τις δεκαετίες της μεταπολίτευσης, έχουν αποτύχει. Και εκεί έρχεται η εύκολη ρεαλιστική λύση του λαϊκισμού, να πει να δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Αφού όλοι αυτοί απέτυχαν, ενδεχομένως η λύση είναι κάπου αλλού. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην ανάπτυξή τους. Πάντως, το γεγονός ότι εμφανίζονται, έστω και σε δημοσκοπήσεις πρόσφατες, ακραίες πολιτικές δυνάμεις με ανεβασμένα ποσοστά, δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξος, λοιπόν, ότι οι ακραίες φωνές θα χαμηλώσουν και θα επικρατήσουν περισσότερο ουσιαστικές πολιτικές από χώρους πολιτικούς οι οποίοι εκφράζουν κεντρικές και να το πω συστημικές προσεγγίσεις, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά κρίσιμο για τη χώρα μας στη φάση στην οποία βρισκόμαστε, γιατί παρά το τι διαδίδουν ή εν πάση περιπτώσει προβάλλουν
κάποιοι πολιτικοί χώροι. Η κρίση δεν έχει περάσει στη χώρα μας. Είμαστε στο μέσο της κρίσης και δεν βλέπω και τα. Αν θέλετε, προσωπικά δεν βλέπω τα μέτρα εκείνα ή τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για τη χώρα να προωθούνται ή, εν πάση περιπτώσει, να είναι κεντρικά θέματα στην ατζέντα των πολιτικών δυνάμεων που περιμένουμε να πάρουν τη χώρα έξω από το τέλμα της κρίσης. Το γεγονός πάντως ότι, για να κλείσω και εγώ με ένα σχόλιο το πρώτο μέρος, ότι η κρίση δεν έχει φύγει ακόμα, πιστεύω πως είναι μια εντύπωση που την αστερνίζεται και ο μέσος πολίτης. Φίλοι και φίλες, το πρώτο μέρος μόλις ολοκληρώθηκε. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για το δεύτερο μέρος, όπου θα αναδειχθεί στη συζήτηση η λέξη ευρωσκεπτικισμός. Φίλοι και φίλες, γεια σας ξανά, είμαστε εδώ για το δεύτερο μέρος. Δεύτερο μέρος εκπομπής σήμερα θα συζητήσουμε για τον ευρωσκεπτικισμό. Ευρωσκεπτικισμός λοιπόν. Όταν εγώ ακούω τη λέξη αυτή, στο μυαλό μου έχω ότι μιλάμε για μια αμφισβήτηση, για μια αμφιβολία της ευρωπαϊκής ιδέας. Και ο κύριος Ξενάκης πιστεύω ότι θα μας δώσει λύσεις στην προσπάθεια που θα κάνουμε να ερμηνεύσουμε τη συγκεκριμένη λέξη. Κύριε Ξενάκη, πιστεύω ακράδαντα πως η ιδέα του ευρωσκεπτικισμού ξεκίνησε αρχές δεκαετίας του 50, όταν εκεί δημιουργήθηκε το πρόπλασμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΚΑΧ, Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα. Εκεί πιστεύω ότι ρίζωσε και η ιδέα του ευρωσκεπτικισμού. Τι είναι ευρωσκεπτικισμός και πότε ξεκίνησε να αναδύεται ως μια ιδέα, πολιτική τάση, κίνημα? Ναι. Ο ευρωσκεπτικισμός θα έλεγα ότι είναι ένας νεολογισμός κυρίως, έτσι, ο οποίος χρησιμοποιείται για να εκφράσει την αντίρρηση ή την αμφισβήτηση, αν θέλετε, στο ενοποιητικό εγχείρημα της Ευρώπης, που πολύ σωστά αναφέρατε τη δεκαετία του 50, όπου εκεί ξεκινάει η προσπάθεια ενοποίησης της Ευρώπης, η πιο σύγχρονη, εν πάση περιπτώσει, προσπάθεια, διότι υπήρξαν και άλλες προσπάθειες στο παρελθόν, όχι βεβαίως με ήπια μέσα ενοποίησης, αλλά έτσι, δια της βίας και δια του πολέμου ενοποίησης της Ευρώπης. Πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι προσπάθησαν να ενοποιήσουν την Ευρώπη, αλλά όχι με αυτόν τον δημοκρατικό τρόπο που έχουν επιλέξει τα κράτη της Ευρώπης από τη δεκαετία του 50 για να προχωρήσουν στο διεθνές σύστημα, με την συνθήκη ΕΚΑΧ, έτσι, Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία, Άνθρακα και Χάλιβα. Θα έλεγα ότι τη δεκαετία του 50 και τις δεκαετίες οι οποίες ακολούθησαν των ευρωπαϊκών εξελίξεων, δεν ήταν τόσο εμφανής η έννοια του ευρωσκεπτικισμού, τουλάχιστον με την μορφή την οποία έχει πάρει σήμερα. Θα έλεγε κανένας ότι, κοιτώντας διαχρονικά το πώς εξελίχθηκαν τα επιχειρήματα εκείνων που αμφισβητούν την Ευρώπη ή αμφισβητούν το ενοποιητικό εγχείρημα, θα μπορούσα να τα ομαδοποιήσω, χονδροειδώσω έτσι σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία, η οποία θα έλεγε κανένας ότι είναι περισσότερο δεξιόστροφη, να το πω έτσι, είναι εκείνων που αμφισβητούν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση από την άποψη του κράτους έθνους. Είναι οι λεγόμενοι κρατιστές ή, αν θέλετε, περισσότερο εκείνοι που πιστεύουν στο κράτος έθνος ως κυρίαρχη μορφή οργάνωσης ενός λαού στο διεθνές σύστημα. Το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση οδηγεί κατά κάποιο τρόπο τα κράτη να απολέσουν κομμάτια της εθνικής τους κυριαρχίας, όπως για παράδειγμα οι χώρες οι οποίες συμμετέχουμε στην Ευρωζώνη, έχουμε παραχωρήσει την νομισματική μας πολιτική σε έναν υπερεθνικό θεσμό. Αυτό λοιπόν είναι μια απώλεια της εθνικής κυριαρχίας. Και αν κάποιος ομοσπονδιστής, να το πω έτσι, βλέπει το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν πια οι χώρες της Ευρώπης θα έχουν ενωθεί σε ένα ομοσπονδιακό μοντέλο, όπως για παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου υπάρχει μια πλήρης ενοποίηση αυτών των χωρών σε ένα κεντρικό κράτος, τότε εκεί πραγματικά οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διοικούνται από μια υπερεθνική ελίτ, από έναν υπερεθνικό οργανισμό και όχι από τις
εθνικές κυβερνήσεις. Αυτό, αν θέλετε, ήταν και η πρώτη συζήτηση η οποία έγινε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της δεκαετίας του 50, του 60 και του 70, όπου αφορούσε το χαρακτήρα της ενοποίησης, δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα που πάμε να δημιουργήσουμε στην Ευρώπη. Είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός όπου συμμετέχουν χώρες οι οποίες όμως διατηρούν την εθνική τους κυριαρχία και συνεργάζονται στα θέματα τα οποία μπορούν, ή πάμε να καταργήσουμε τις εθνικές κυβερνήσεις και να ενωθούμε όλοι σε ένα υπερεθνικό κράτος. Αυτή, αν θέλετε, είναι η μία οπτική εκείνων οι οποίοι αμφισβητούν την Ευρώπη. Η δεύτερη οπτική είναι η περισσότερο αριστερόστροφη, θα έλεγα, οπτική που αμφισβητεί την Ευρώπη και συνδέεται κυρίως με τον οικονομικό φιλελευθερισμό, με την παγκοσμιοποίηση, και είναι αυτοί οι οποίοι, τους οποίους ονομάζουμε αντισυστημικούς, δηλαδή το αντικαπιταλιστικό σύστημα, το οποίο θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κομμάτι της υπερεθνικής ελίτ, η οποία βεβαίως καταδυναστεύει τα οικονομικά τους δικαιώματα. Έχουμε λοιπόν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις του ευρωσκεπτικισμού με διαφορετικές ιδεολογικές καταβολές, οι οποίες όμως συγκλίνουν τελικώς έτσι στην αμφισβήτηση του ευρωπαϊκού προγράμματος ενοποίησης. Το ερώτημα που θέλω να σας θέσω αμέσως τώρα είναι προς τα πού πάει η Ευρώπη. Εγώ, κύριε Ξενάκη, ανησυχώ και σας το λέω τώρα με βαθιά καρδιά. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης? Έχουμε έναν ακραίο λαϊκιστή, παύλα ευρωσκεπτικιστή, τον Όρμπαν, τον οποίο θυμίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, θέλει να τον απομπέμψει από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Έχουμε ένα Σαλβίνι στην Ιταλία. Έχουμε τη Μαρί Λεπέν στη Γαλλία, η οποία ήταν φιναλίστ των τελευταίων γαλλικών προεδρικών εκλογών και πολλές δημοσκοπήσεις τώρα τις δείχνουν να έχει ψηλά ποσοστά. Έχουμε ένα Brexit. Μιλάμε πως είναι αποτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ πάντως πιστεύω πως το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει περιέλθει σε αυτή την κατάσταση έχει να κάνει και με τις πολιτικές δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως υγιείς. Τι λέτε εσείς, πού πάει η Ευρώπη? Κοιτάξτε, αυτός ο ευρωπαϊκός υπερεθνικός οργανισμός εν τέλει. Σε ένα μεγάλο βαθμό κάποιος μπορεί να παρατηρήσει μια κατακαιρματισμένη Ευρώπη αυτή τη στιγμή, η οποία όντως απειλείται από δυνάμεις οι οποίες είναι ευρωσκεπτικιστές, και αυτός είναι και ο μεγάλος φόβος έτσι στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Να μην επικρατήσουν οι δυνάμεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε αποσύνθεση το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εντούτοις, θα έλεγα ότι για αυτόν τον κατακαιρματισμό σε πολύ μεγάλο βαθμό φταίνε, ή βασπιτός, μπορούμε να αποδώσουμε ένα μέρος των ευθυνών και σε εκείνους τους ηγέτες οι οποίοι καλλιέργησαν ψευδεστήσεις, ουτοπικές πολλές φορές προτάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, και που βεβαίως στη συνέχεια η διάψευση αυτών των υποσχέσεων για μια Ευρώπη στην οποία δεν θα υπάρχουν σύνορα, δεν θα υπάρχουν πατρίδες, οδηγεί σε αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε ευρωσκεπτικισμό, και γι' αυτό το λόγο έχω τονίσει πάρα πολλές φορές ότι η λύση θα δοθεί από μέσα. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον λαϊκισμό στο επίπεδο της Ευρώπης, που εκεί θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε τον ευρωσκεπτικισμό, θα πρέπει να το λύσουμε στην αυλή μας ο καθένας. Δηλαδή, στο εθνικό επίπεδο θα πρέπει οι φωνές του λαϊκισμού να περιοριστούν για να μπορέσουμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία με πιο σταθερά βήματα. Έχει τονιστεί πάρα πολλές φορές και από πολλούς ηγέτες, ακόμα και από εκείνους οι οποίοι ξεκίνησαν την ευρωπαϊκή ενοποίηση, όπως ο στρατηγός De Gaulle, ότι δεν μπορεί να υπάρξει Ευρώπη ενωμένη χωρίς κράτη-έθνη. Θέλω να σας πω ότι στην Ευρώπη γεννήθηκε το κράτος έθνος. Η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία είναι οι δύο χώρες, τα sovereign states, όπως ονομάζουμε, τα κυρίαρχα κράτη. Πάνω σε αυτό το μοντέλο δομήθηκαν και οι υπόλοιπες χώρες του πλανήτη και κυρίως της Ευρώπης που μας ενδιαφέρει.
όπου στην Ευρώπη συναπαντάμε πολύ διαφορετικές πολιτισμικές ταυτότητες, οι οποίες είναι εξαιρετικά δύσκολο να ενοποιηθούν σε ένα μοντέλο τύπου Ηνωμένων Πολιτειών. Θα πάρει πάρα πολλά χρόνια και πάρα πολλές γενιές Εράσμους, όπως λέμε, γιατί τώρα μιλάμε για τη γενιά του Εράσμους που έρχεται να αναλάβει, για να λιανθούν αυτές οι διαφορές και να μπορέσουν τα κράτη της Ευρώπης να έρθουν ακόμα πιο κοντά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και η ταχύτητα της ευρωπαϊκής ενοποίησης έχει οδηγήσει σε σημαντικό μέρος του ευρωσκεπτικισμού, όπως βεβαίως και κάποιες από τις πολιτικές, όπως η πολιτική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μαζική διεύρυνση δηλαδή της Ευρώπης οδηγεί πάρα πολλούς στο να σκεφτούν ότι αυτή εδώ δεν είναι μια πραγματική ένωση όπως εμείς την είχαμε οραματιστεί, εν πάση περιπτώσει όπως την είχαν φανταστεί ο Ζαν Μονέ και γενικότερα εκείνοι οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή τη διαδικασία. Για μένα και νομίζω για πάρα πολλούς οι οποίοι, ας περιπτώσει, έχουμε ασχοληθεί σε βάθος με τα θέματα της Ευρώπης, η Ευρώπη μπορεί να συνεχίσει να προχωρά, όχι όμως εις βάρος του κράτους έθνους, όχι εις βάρος των πατρίδων, έτσι. Η Ευρώπη των πατρίδων που έλεγε ο Ντεγκόλ είναι, αν θέλετε, ένα ακόμα και σήμερα επίκαιρο ζήτημα στην Ευρώπη, όπου η διαμάχη των διακυβερνητιστών και των ομοσπονδιστών συνεχίζεται. Εγώ θα ήθελα να πάμε τώρα στην Ελλάδα. Κύριε Ξενάγη, ο ευρωσκεπτικισμός έχει αντίκτυπο στην Ελλάδα. Και το βλέπουμε αυτό στην πολιτική πραγματικότητα. Θα πω το εξής, ότι ο Σαμαράς, έτσι, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο παλιός, ακριβώς, πώς ανήλθε στην εξουσία, όταν είπε ότι δεν συνυπογράφω το λάθος. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε ένα ύφος αντιευρωπαϊκό πριν έρθει στην εξουσία. Όπως επίσης και το δημοψήφισμα του 2015 ήταν μια μεγάλη επιτυχία του ευρωσκεπτικισμού. Το γεγονός ότι το όχι πήρε τόσους πολλές ψήφους συγκριτικά με το ναι. Αυτό τι σημαίνει για την κοινωνία των πολιτών, ότι της αρέσει το γεγονός ότι υπάρχει μια αμφισβήτηση πολιτική, κοινωνική, οικονομική, αν θέλετε, απέναντι στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλές φορές ηγέτες σε διάφορες χώρες, αναφέρατε κάποιους και Έλληνες και προηγουμένως και Ευρωπαίους, να προσθέσω και τον Νικολά Σαρκοζή. Νικολά Σαρκοζή, ο κατεξοχήν άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποίησε ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα για να ανέλθει στην εξουσία στη χώρα του. Χρησιμοποίησε την προοπτική ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να θυμίσω, κάτι το οποίο δεν άρεσε και πολύ, δεκαετία του 2000, για να ανέλθει στην εξουσία στη χώρα του. Σε πολύ μεγάλο βαθμό η οικονομική κρίση έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης από πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, αναφέρατε τον κύριο Τσίπρα νωρίτερα, ο οποίος προφανώς είχε χρησιμοποιήσει μία ρητορική, πολύ διαφορετική όμως από αυτή που χρησιμοποιεί σήμερα. Ακριβώς. Και μάλιστα διάβαζα πρόσφατα μία μελέτη, η οποία έγινε, μελέτη έρευνα να το πω, που έκανε η εφημερίδα Guardian της Μεγάλης Βρετανίας, όπου ανάμεσα στους πιο λαϊκιστές ηγέτες περιλάμβανε και τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Τονίζοντας βεβαίως ότι η ρητορική η οποία χρησιμοποίησε μέχρι το 2015 διαφέρει πάρα πολύ από τη ρητορική την οποία χρησιμοποιεί σήμερα. Δεν ακούμε για νταούλια που θα χορεύουν οι αγορές, ούτε Madame Merkel go back, ίσα-ίσα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι σχέσεις του και με αυτόν τον τρόπο μετέτρεψε και ένα αντισυστημικό, θα έλεγα, κόμμα που ήταν ο Συνασπισμός, που πια λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα περισσότερο συστημικό κόμμα, παρότι μέσα στον πολιτικό αυτό χώρο υπάρχουν και σημαντικές αντισυστημικές φωνές. Με αυτήν την έννοια, νομίζω ότι όλες αυτές οι δυνάμεις οι οποίες ποντάρουν, να το πω έτσι, ψηφοθυρικά στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ εύκολος στόχος. Έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι διαχρονικά, για να μην φωτογραφίσουμε απλώς κάποιους ηγέτες που τυχαίνει να είναι τώρα ή πρόσφατα στην ηγεσία, έχει χρησιμοποιηθεί η Ευρώπη ως αποδιοπομπιαίος τράγος. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη χώρα μας, συμβαίνει στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών. Για όλα τα καλά, τα μεγάλα έργα, τις θετικές προσθήκες, να το πω έτσι, σε μια χώρα,
οι πολιτικοί λένε ότι κατόπιν δικών μου ενεργειών, για να χρησιμοποιήσω και μια έκφραση που χρησιμοποιεί ένας συντοπίτης μας πολιτικός πολύ συχνά, αυτό έγινε από μας. Για όλα τα δεινά μας τα επιβάλλουν οι Ευρωπαίοι. Και αν μελετήσει κάποιος την Ευρώπη σε βάθος, ακόμα και στο επίπεδο των πολιτικών γελιογραφιών, θα παρατηρήσει ότι η Ευρώπη εμφανίζεται μονίμως ως μια αγελάδα από την οποία αρμέγουμε χρήματα. Τίποτε παραπάνω από αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης δεν έχει περάσει με την σωστή οπτική την οποία θα έπρεπε να περάσει στις μεγάλες μάζες, στις επιμέρους χώρες της Ευρώπης, αλλά κυρίως λόγω των οικονομικών ωφελημάτων. Και από εκεί απορρέει και το ποσοστό φιλοευρωπαϊσμού που απαντά κάποιος στις χώρες της Ευρώπης. Να σας φέρω μονάχα ως παράδειγμα ότι η Ελλάδα μέχρι το ξέσπασμα της κρίσης, της οικονομικής κρίσης του 2008, ήμασταν η πιο φιλοευρωπαϊκή χώρα σύμφωνα με την Eurostat, έτσι, με τα στοιχεία τα οποία μας παρέχει η Eurostat. Πλέον η Ελλάδα, στη διάρκεια της αυτής της οικονομικής κρίσης που διανύουμε, έγινε μία από τις πιο ευρωσκεπτικιστικές, ας το πω έτσι, χώρες, οι πολίτες δηλαδή, άλλαξαν γνώμη για την Ευρώπη. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνήθηκαν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να έχουμε κάνει μόνοι μας, χωρίς τις υποδείξεις των Ευρωπαίων εταίρων μας, περνάνε στον κόσμο, επικοινωνούνται στον κόσμο ως επιβολή μιας υπερεθνικής ελίτ, η οποία δεν έχει την νομιμοποίηση σε εθνικό επίπεδο στους πληθυσμούς για να περάσει. Οπότε κάπως έτσι νομίζω μπορούμε να κάνουμε το διαχωρισμό. Επειδή όμως πολλά συμβαίνουν σε επίπεδο διεθνούς πολιτικής κοινής, θα ήθελα να συντονιστούμε και να συνδεθούμε με τον Κώστα Λαπίδη. Κώστας Λαπίδης είναι νομικός και πολιτικός επιστήμονας και συνεργάτης του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Νότος TV. Ο Κώστας Λαπίδης έχει ασχοληθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα εκτεταμένα και σε μεγάλο βαθμό με τον Brexit. Το Brexit μονοπολεί το ενδιαφέρον. Κώστα Λαπίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Θα μας δώσεις μια κατάσταση για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μία πρωθυπουργό, Νίκο, που βρίσκεται εγκλωβισμένη ανάμεσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο της και στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία πρωθυπουργό η οποία αναζήτησε δύο φορές λύση, βιώσιμη λύση, και τις δύο φορές καταψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση αναζήτησης μιας βιώσιμης λύσης που θα επιφέρει μια συμφωνία για μια ομαλή έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Μεγάλης Βρετανίας, για να αποφύγουμε το ενδεχόμενο κάποιας άτακτης εξόδου που θα ήταν επιβλαβής και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη Μεγάλη Βρετανία. Κώστα Λαπίδη, δίπλα μου έχω τον αναπληρωτή καθηγητή διεθνών σχέσεων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης, τον Δημήτρη τον Ξενάκη. Θα ήθελες να μου κάνεις κάποιο ερώτημα? Βεβαίως. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά, για από μένα. Αυτό που θα ήθελα από εσάς θα ήταν να μας δώσετε τον παλμό της επόμενης μέρας. Δηλαδή, ποια είναι τα σενάρια αυτά που ακούγονται για την επόμενη μέρα στη Βρετανία προς την κατεύθυνση ευρέσεως μιας βιώσιμης λύσης, μιας λύσης που θα μας οδηγεί σε μια ομαλή έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Χαίρομαι για την ερώτηση. Απλώς να πω ότι δεν είναι όλα τα σενάρια ομαλής εξόδου. Έτσι, δεν αφορούν όλα την ομαλή. Υπάρχει το σενάριο, γιατί κατά την άποψή μου, το σενάριο της άτακτης εξόδου. Δεν έχει φύγει και αυτό από την ατζέντα. Αλλά κοιτώντας το τι διαμείβεται μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων και παρακολουθώντας τον βρετανικό τύπο τις τελευταίες μέρες, θα έλεγα ότι υπάρχουν τρία βασικά σενάρια τα οποία πρέπει να δούμε για την επόμενη ημέρα. Το πρώτο, το οποίο θεωρώ και πιο πιθανό, είναι να υπάρξει μία αναβολή του Brexit. Δηλαδή, να δοθεί μία καινούρια παράταση μεγάλης χρονικής διάρκειας, όχι ολίγων ημερών, εν πάση περιπτώσει, στη Μεγάλη Βρετανία, και το οποίο βεβαίως θα μπορούσε να οδηγήσει έτσι σε μία αναθεώρηση της στρατηγικής της Μεγάλης Βρετανίας σε σχέση με το Brexit. Δηλαδή, αυτό
βεβαίως το σενάριο να πω ότι έχει και κάποιες δυσκολίες, διότι προϋποθέτει ότι αυτό θα το δεχθούν και όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, αλλά και το πολιτικό προσωπικό της Μεγάλης Βρετανίας. Πάντως, πολύ κοντά σε αυτό το σενάριο ήταν και οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τούσκ πρόσφατα, που βεβαίως αυτός από τη δική του πλευρά και την πλευρά βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσε το ζήτημα του να το ξανασκεφτούν οι Βρετανοί. Ένα δεύτερο σενάριο, το οποίο θεωρώ ότι και αυτό έχει κάποιες πιθανότητες, είναι αυτό της άτακτης εξόδου, παρότι όλες οι προσπάθειες που γίνονται μέχρι σήμερα είναι για να αποφευθεί αυτό, διότι θα έχει πάρα πολύ σημαντικές επιπτώσεις, όχι μόνο οικονομικές, όπως τονίζεται μέχρι σήμερα, στην Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή, η άμεση αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας, χωρίς δεύτερη σκέψη, από την τελωνιακή ένωση. Αυτό βέβαια αναμένεται να έχει πάρα πολύ δραματικές επιπτώσεις, όχι όπως σας είπα μόνο στον οικονομικό τομέα, αλλά και σε μια σειρά από άλλους τομείς, όπως έτσι και μας ενδιαφέρει και ιδιαίτερα αυτό, όπως οι ανταλλαγές και η εκπαίδευση, όπου η Μεγάλη Βρετανία είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο της Ευρώπης. Και να πω ότι και οι χώρες της Ευρώπης προετοιμάζονται για ένα τέτοιο σενάριο. Έτσι. Δεν είναι απίθανο και αυτό το σενάριο. Ένα τρίτο ενδεχομένο σενάριο, το οποίο σε κάποιο βαθμό σχετίζεται και με την πρώτη εκδοχή που σας είπα, είναι να δοθεί μια μικρή παράταση προκειμένου να προκύψει ένα δεύτερο δημοψήφισμα, αν και αυτό πριν νομίζω 10 ή 11 ημέρες απορρίφθηκε από την Βουλή των Βρετανών και ενδεχομένως να οδηγηθούν και ξανά στις κάλπες. Έτσι. Αυτά τα τρία νομίζω σενάρια, δηλαδή μια μεγάλη παράταση για να επαναπροσδιοριστεί η βρετανική στρατηγική. Το σενάριο της άτακτης εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας με ό,τι επιπτώσεις μπορεί αυτό να έχει για την Ευρώπη. Και τρίτον, ένα δεύτερο δημοψήφισμα, το οποίο δεν το βλέπω πολύ πιθανό, αλλά την προσφυγή στις κάλπες για να επανατοποθετηθούν και οι Βρετανοί γύρω από αυτό το θέμα με την ψήφο τους, εν πάση περιπτώσει, με ό,τι πιο απτό υπάρχει, νομίζω ότι είναι ένα σενάριο το οποίο μάλλον εκεί θα οδηγηθούμε, στο τρίτο δηλαδή, σε εκλογική διαδικασία, προκειμένου να βρεθούν και οι απαραίτητες δικαιολογίες, να το πω, για τη Μεγάλη Βρετανία να παραμείνει. Διότι, το έχω δηλώσει και στο παρελθόν, η Μεγάλη Βρετανία είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, Κώστα Λαπίδη, πιστεύω ότι το Brexit ήταν ένα απτό παράδειγμα ευρωσκεπτικισμού. Σαφώς, Νίκο, σαφώς και αποτέλεσε και πλήγμα μεγάλο, τόσο θα αποτελέσει πλήγμα μεγάλο για τη δυναμική της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και θεωρώ ότι θα σηκώσει αντιδράσεις που θα έχουν αποτέλεσμα πολλά ευρωσκεπτικιστικά στοιχεία στο εσωτερικό. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα Λαπίδη. Να σε καλά. Κύριε Ξενάκη, μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Ευρωεκλογές έρχονται. Μαζί έρχονται και δημοτικές και το φθινόπωρο, όπως έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, έχουν τις εθνικές. Αλλά θα ήθελα στις ευρωεκλογές να σταθούμε. Κύριε Ξενάκη, ποιο είναι το διακύβευμα? Τι ψηφίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες? Ένα σύντομο σχόλιο. Οι ευρωεκλογές, δυστυχώς, η Ευρώπη πάσχει στο κομμάτι της δημοκρατίας. Δεν υπάρχει νομιμοποίηση την οποία θα έπρεπε. Το δημοκρατικό έλλειμμα παραμένει. Το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει τις αρμοδιότητες τις οποίες θα έπρεπε να έχει για να μην μιλάμε για δημοκρατικό έλλειμμα. Άρα, το τι ψηφίζουμε στις ευρωεκλογές για την Ευρώπη έχει να κάνει περισσότερο με αυτό το οποίο συζητήσαμε νωρίτερα, με την επικράτηση των δυνάμεων που θέλουν την Ευρώπη να προχωράει και την, αν θέλετε, αποδυνάμωση. Αυτό νομίζω ότι είναι το ζητούμενο σε αυτή την εκλογική διαδικασία, των δυνάμεων εκείνων οι οποίοι επιθυμούν τη διάσπαση ή, αν θέλετε, την επιβράδυνση και τον ακροτηριασμό της Ενωμένης Ευρώπης. Αυτό για μένα είναι το κεντρικό ζητούμενο, δεδομένου ότι οι ευρωβουλευτές μας, να το πω έτσι, δεν έχουν τις αρμοδιότητες που θα έπρεπε να έχουν εάν θα μιλούσαμε για μια πραγματικά ομόσπονδη Ευρώπη.
Με αυτά τα δεδομένα, νομίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να επιλεχθούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν στην ευρωπαϊκή ιδέα και δεν βλέπουν την Ευρώπη, όπως σας είπα, ως απλώς ένα όχημα οικονομικής ενίσχυσης των εθνικών πόρων. Σε κάθε περίπτωση, η μάχη μεταξύ φιλοευρωπαϊκών και ευρωσκεπτικιστικών δυνάμεων θα είναι μεγάλη και θα είναι μεγάλη μας χαρά να έρθετε και εδώ να μας ασχολιάσετε την ώρα και τη στιγμή που θα έχουμε ευρωεκλογές. Με μεγάλη μου χαρά. Άλλη μια βραδιά, κυρίες και κύριοι, έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ προσωπικά που μας προτιμήσατε. Καλό σας βράδυ.